Και εσκύνωσε εν μη
ήρθε και σκήνωσε μέσα μας. Αδελφοί μου αγαπητοί, αυτά δεν είναι τα παραμύθια της καλημάς, οι λόγια για να περνάει η ώρα μας, αλλά είναι η πίστη μας, την οποία αν την ξεχάσουμε, εμείς αδελφοί που θα το πληρώσουμε. Έρχεται ένας λογοτέχνης και νομπελίστας συγγραφέας, ο Σολτζενίτσιν, ο Αλεξάνδρ, και λέει ότι ξεχάσαμε τον Θεό, προσέξτε το, ξεχάσαμε τον Θεό, γι' αυτό και πάθαμε αυτά που πάθαμε. Και ξέρετε τι έπαθε η Ρωσία, τα έχετε όλοι ακουστά. Και στη Ρωσία αναγεννάται η Ορθοδοξία και δυστυχώς εμείς που παραδόθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και όλη η Αγία Γραφή στη γλώσσα μας, ξεχνάμε τον Χριστό. Και θεασάμεθα την δόξα. Πού βλέπουμε τη δόξα του Χριστού? Στην μεταμόρφωση. Στην ανάγνωση. Αλλά και σε κάθε Θεία Λειτουργία. Τι λέμε αφού κοινωνήσουμε? Είδαμε το φως το αληθινό. Λάβαμε το πνεύμα το επανάγιο. Σε κάθαρα πράγματα. Αυτό είναι η εμπειρία όλης της Εκκλησίας. Σ' αυτόν πιστεύουμε, στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δόξον λέει ως μονογενούς παραπατρός. Ήταν δίπλα στον πατέρα του ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μονογενής, ένας ο Υιός. Και ένα το Άγιο Πνεύμα στην Αγγελικά. Είναι και ένας όταν γεννάται πώς. Εκ Παρθένου Μαρίας και από το Άγιο Πνεύμα. Το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Κάποιοι το αμφισβητούσαν από τα χρόνια τα πρώτα. Και γίνεται η πρώτη οικουμενική το 325 του Μεγάλου Κωνσταντίνου και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί μου, αν ήταν ψέμα η πίστη μας, 2000 χρόνια θα είχε εξανεμιστεί. Τα βάλαμε με τον Χριστό αυτοκρατορίες, τα βάλαμε άρχοντες ισχυροί. Πέθαναν και τάφησαν και ξεχάστηκαν οι άρχοντες και ο Χριστός μένει στους αιώνες. Όχι εκδικούμενος τους ανθρώπους που τον πολέμησαν, αλλά με την Αγία του αγάπη, με την ιερή του θυσία, με το ευλογημένο του παράδειγμα. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι λίγος και δεν θα εισέλθω στα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, τα ξέρετε. Θα μείνω μόνο σε δύο πράγματα ακόμα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το δε όπως μη ζήτη. Μη ζητάς να μάθεις πώς έγινε η άρθρωση του Θείου Λόγου. Είναι μυστήριον. Το λέμε το βράδυ στον Εσπερινό του Χριστουγέννων που τελείται για να το παρακολουθήσουμε το πρωί στις 24. Που φέρει το μυστήριο έρευνα. Δεν ερευνάτε το ιερό μυστήριο. Αδελφοί μου, το μυστήριο τη αρκώσεω του Θείου Λόγου ζείτε εδώ μέσα στις καρδιές μας. Μη ζητάς να μάθεις το πώς έγινε. Εγένε το πάρα. Έγινε. Πριν 2014 συν 7 χρόνια που χάσαμε με την καταμέτρηση ανά τους αιώνες, πριν 2021 άρα χρόνια γεννήθηκε ο Χριστός. Η Εκκλησία επέλεξε τις 25 Δεκεμβρίου. Δεν γεννήθηκε μέσα στο κατεχήμονο, γιατί είναι απλόν απλούστατο. Δεν μπορούσε ο Αυτοκράτορας να διατάξει απογραφή μέσα στο χειμώνα. Ποιος φτωχός και πονεμένος θα έπαιρνε τους ανθρώπους του μέσα στο χειμώνα να τους ταλαιπωρεί.
και γεννιέται ο Χριστός σε άσπρα νυφάλια, σε μια κρύα σπηλιά. Δίπλα του δεν είναι η συγγενής του, μα ο έρημος, ο απλός και ταπεινός Ιωσήφ, όχι πατέρας του, προσέξτε. Η δύση μας τον καπελώνει ως πατέρα, δεν είναι ο πατέρας του παιδί. Γι' αυτό στην ορθή απεικόνηση της γεννήσεως, ο Άγιος Ιωσήφ ο Δίκαιος, που ήταν ταπεινός άνθρωπος και άκουσε τον άγγελο που του είπε «Μην προσβάλλεις τη γυναίκα σου όπως σκέφτεσαι», αυτό που έγινε στο κάλεσε ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Και θα προχωρήσουμε εντάξει για να μην σας ταλαιπωρώ και σας καθυστερώ, να δούμε την ηλικιακή διάρθρωση της ζωής του Χριστού. Ως βρέφος, ο Χριστός, όπως όλα τα βρέφη, είναι εξαρτώμενο, δεμένο και προσκολλημένο στην Αγία Μητέρα του, που από την 40η ημέρα ξέρει ότι θα τρυπήσει δίστομο, σπαθεί την καρδιά της, στη ζωή του Άγιου Σημεών, όταν πήγε το παιδί να σαραντίσει. Σκεφτείτε να φέρετε εσείς το παιδί για σαραντισμό και να σας πει ο παπάς ότι αυτό το παιδί θα πεθάνει. Τι θα παθαίνετε? Ένα σοκ. Είναι λογικό. Δεν αντέχει η λογική. Κι όμως η Παναγία ξέρει και το άντεξε. Και διήλθε μέσα στο μυστήριο και ζούσε ως μάνα τον πόνο αλλά και την αγάπη, την απόλυτη αφοσίωση και λατρεία προς τον Σωτήρα και την Τροχή και η Ιώτης ταυτόχρονα. Ως νήπιο το βλέπουμε, το άπακο και άγγολο. Έτσι είναι τα νήπια. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Να γίνετε νήπια στα μυαλά σας. Να μην έχετε κακία. Αντίθετα λέει να μην έχετε κακία σαν τα νήπια και να μην γίνετε νήπια στα μυαλά. Δηλαδή απλά να μην χαζοφέρνετε, αλλά να είστε σοβαροί. Έτσι ήταν και το νήπιο που γιορτάζει σήμερα. Ο Άγιος Ιγνάτιος είναι το παιδί που πήρε ο Χριστός και είπε έτσι να γίνεται. Σαν τα παιδιά με καθαρές καρδίες. Ως παιδί ζούσε την απλότητα του παιδιού δίπλα στη μητέρα του και στο προστάτη. Κανείς δεν ήξερε ποιος είναι αυτός ο μικρός που μεγαλώνει στη Ναζαρέτ. Γι' αυτό και όταν ο Φίλιππος είπε του Ναθαναήλ ότι βρήκα το Μεσσία και είναι πολύ σημαντικός, μα του λέει σε αυτό το παλιοχώρι της Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι, γίνεται να είναι κάτι καλό σε αυτή την κακόφημη περιοχή. Λιδωρείται και για την καταγωγή του ο Χριστός και όμως δεν έχει πρόβλημα. Ως βρέφος δε είναι από τους μεγάλους πρόσφυγες στην ιστορία, διότι έφυγε 2 ετών στην Αίγυπτο για να σωθεί και τον πήγε ο Ιωσήφ και η Παναγία να μην τον σπάψει ο Ηρώδης. Έφυγος, ο Χριστός έχει τον απίθαστο χαρακτήρα που πρέπει. Τα παιδιά ως έφηβοι πάντα επαναστατούν. Τι έκανε, 12 ετής πήγε στο ναό και είπε γεια σας στους γονείς και έμεινε άλλες 2 μέρες και δίδασκε, λέει, επάνω στο διδασκαλείο του ναού ως έχουν κάτι το ξεχωριστό, κάτι το εξαιρετικό και τα έκαναν οι ιερείς. Νεανίας, νεαρός, διακρίνεται για το εργατικό του είδος δίπλα στον πατέρα. Μην ακούτε που λέει ότι ο Χριστός πήγε από 12 μέχρι 30 στην Ινδία και από εδώ και από εκεί και πήρε γνώσεις απόκριφες. Αυτά είναι λιδωρίες προς τον Χριστό και δυστυχώς θα το πω λίγο βαριά, ηλθιότητες. Απλά για να περνάει η όριμος. Και ως όριμος άνδρας αναλαμβάνει τη δημόσια του δράση και αποκαλύπτει το σχέδιο της εν Χριστώ σωτηρίας. Τις συνέπειες της σωτηρίας, αδελφοί μου, τις βιώνουμε σε κάθε θεία λειτουργία. Εσείς φέρνετε το πρόσωπο και ο ιερέας το αναδέχεται ως άλλη θεοτόπος με την χάρη της ιεροσύνης και το κομματιάζει όπως πρέπει. Βάζει στο κέντρο της Αγίου Δισκαλίου το κομμάτι που γράφει Ιησούς Χριστός Νικάρτη, είναι ο Χριστός μας. Το ευλογεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πλέον ο μικρός Χριστός περνάει όλες τις ηλικιακές του
κρεμάσεις και φτάνει μέχρι Σταυρού και Αναστάσεως, αναλαμβάνεται στους ουρανούς, θυμόμαστε την Αγία Ανάληψη και την ζούμε, και ζούμε στο τέλος του χαρά του να έρθει το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας. Αδελφοί μου, εντάχει περιγράψαμε ελάχιστα από αυτό το μέγα μυστήριο της Αστόσεως του Θεολόγου. Ας έχουμε την χάρη του Χριστού πληρωμένη, δηλαδή συμπληρωμένη μέσα μας. Να ξέρουμε γιατί βαπτιστήκαμε. Να συνεχίσουμε να κηρύττουμε και να φωνάζουμε με απλά πράγματα. Περνώντας έξω από το ναό να κάνουμε σταυρό, όχι στραβό. Να διατρανώνουμε και να φωνάζουμε με απλά πράγματα. Πάλι κάνοντας το σταυρό απαντώνουμε. Να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, να προσπαθούμε έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε Θεέ μου συγχώρα που δεν μπορώ να νηστέψω. Και ας κάνουμε άλλη πράξη, ας δίνουμε ελεημοσύνη. Δεν μπορούμε να δώσουμε ελεημοσύνη. Ας δώσουμε ένα ποτήρι νερό στον άστεγο και πεινασμένο που μας κυνηγήσει. Είμαστε τόσο πέτρες καρδιές και δεν μπορούμε ούτε το ποτήρι νερό και το απλό που χρειάζεται ο αδελφός μας που του λείπει. Ας του δώσουμε ένα χαμόγελο. Δεν μπορούμε να δώσουμε το χαμόγελο γιατί μας κατάθεσαν ή καταδύσαμε μόνοι μας μακριά από τον Χριστό κλειστοί τύποι και άνθρωποι. Ας μην πούμε κακό λόγο. Δεν μπορούμε να μην κρατήσουμε το στόμα μας και πρέπει να πούμε κακό λόγο. Ας πούμε να πάει στο καλό ο άλλος άνθρωπος, ούτως ώστε κανείς να μην είναι μακριά από τον Χριστό. Γιατί ξέρετε, ο Χριστός δεν είναι μακριά μας. Εμείς κάποιες φορές είμαστε μακριά μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, το Θείο Βρέφος ο Ιησούς να γλυκάνει και να ζεστάνει τις υπάρξεις μας, να έρθει στις καρδιές μας, να χαρεί μαζί μας, να περάσετε όμορφες γιορτές, να τις ζήσετε οικογενειακά, χριστιανικά, παραδοσιακά και γιατί όχι και ελληνικά με την ευρεία Έλληνα. Δηλαδή αν είναι κάποιος άλλος ομόδοξος χριστιανός από άλλη χώρα, να τη ζει με τις παραδόσεις της πατρίδας του. Να μην ξεχνάμε αυτά που μάθαμε. Γιατί αν ξεκινήσουμε την αποκαθήκωση σε ένα-ένα από τα πράγματα που βλέπετε στο Ιερό Τέμπλο, στο τέλος ούτε τα μάρμαρα θα μείνουν ζωντανά. Ας έχουμε τη χάρη του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.